Έχω την αίσθηση ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στην πλατφόρμα στους δασκούς χάρης που υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες, την οποία όπως γνωρίζετε είναι στην κοινή πλατφόρμα με το χτηματολόγιο, έτσι. Νομίζω ότι και σε συνδυασμό με το καλοκαίρι, με την δυσχέρεια των πολιτών σε κάθε περίπτωση να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Όταν διάβαζα, έτσι που το είπατε. Νομίζω και την Πέμπτη ότι είναι δύσκολο να διεκπαιρεωθεί μέσα σε... Δώσαν λοιπόν μια παράταση. Εμείς ζητήσαμε επίσημα μέχρι τέλος του χρόνου, τουλάχιστον να μην τι άλλο να λυθούν και να μπουν στη διαδικασία και οι πολίτες και οι μηχανικοί συνάδελφοι σε όλη αυτή τη διαδικασία για την υποβολή των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες. Δυστυχώς δεν εισακουστεί καμία μια φορά ακόμα. Παρόλο αυτό δόθηκε ακόμα μια μικρή παράταση. Δεν ξέρω αν αυτή φτάνει. Νομίζω ότι ίσως θα φτάσουμε πάλι στο ίδιο σημείο μετά από 15 μέρες. Δεν έχω να πω κάτι. Έχω να πω μόνο και να καλέσω ξανά τους πολίτες, όπως και προθέσει την Πέμπτη που τα λέγαμε, κυρία Δουζιαράκη, να προχωρήσουν στις αντιρρήσεις όσο το συντομότερο μπορούν. Και τους δώσαμε και δύο τρόπους μαζί, αν θυμάστε, να σας ξαναπώ το ίδιο. Mm-hmm. Είτε να υποβάλουν ως πρόδειλο σφάλμα χωρίς παράβολο και απλά επειδή αν δεν είναι πρόδειλο σφάλμα θα απορριφθεί, αλλά θα έχουν όμως τη δυνατότητα να προχωρήσουν την ένσταση σε δεύτερο επίπεδο, ή να προχωρήσουν στην ένσταση μόνο με το δικαιολογητικό της νομιμότητας της κτήσης του ένομου συμφέροντος, δηλαδή για την υποβολή της αντιρρήσεως. Δηλαδή να έχουν είτε το Ε9 να υποβάλουν μαζί με συμπληρωμένη την αίτηση, μαζί με τον παράβολο βεβαίως, αυτά τα τρία πράγματα, ή το τίτλο ιδιοκτησίας του στο συμβόλαιο ή ό,τι άλλο έχουν που θα νομιμοποιεί την κτήση του ακινήτου, την νόμιμη κυριότητα του. Μπορεί ακινήτου. Ο κάθε πολίτης ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει μοναχώς του μέσα από την πλατφόρμα του κτηματολογίου. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο αν έχει μια μικρή εξοικείωση έτσι με τα ηλεκτρονικά μέσα. Βέβαια, πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν θα μπορούν σίγουρα. Θα πρέπει να απευθυνθούν τουλάχιστον σε ένα μηχανικό, τουλάχιστον να τους κάνει την πρώτη φάση αυτή και στη συνέχεια να συνταχθεί ο υπόλοιπος φάκελος. Θέλετε να πείτε ότι με το πρόδειλο, με το να υποβάλεις την ένστασή σου ή να το πω διαφορετικά, υποβολή ως πρόδειλο λάθος, ότι κερδίζεις χρόνο έτσι ώστε να μπορέσεις λίγο παρακάτω και να μην χάσεις τη δυνατότητα αυτή. Ακριβώς, τη δυνατότητα αυτή. Οπότε θα μπορούμε και θα μπορεί ο πολίτης και θα έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια, μια και θα απορριφθεί, εάν δεν είναι όντως πρόδειλο σφάλμα, να προχωρήσει στην διαδικασία της σύνταξης του φακέλου. Ακόμα και σε περίπτωση που τελειώσει 31 του μήνα, 31 Ιουλίου αυτή η προθεσμία, από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στην πλατφόρμα αυτή η υποβολή ως πρόδειλο λάθος, σου δίνει τη δυνατότητα να πας παρακάτω. Αυτό λέτε, ναι. Σωστά. Ωραία. Και ισχύει και το λέμε με κάθε επίγνωση αυτό που λέμε. Ισχύει και θα μπορέσει ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια να ανατρέψει ότι δεν είναι πρόδειλο. Πάντως, ξέρετε, να βάλει τον υπόλοιπο φάκελο μέσα με τα απαραίτητα δικαιολογία. Ενώ θα μπορούσε, χωρίς να υπάρξουν οι παρεμβάσεις, διότι οι πάντες όλοι, βουλευτές, με περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες κλπ., ζητούσαν να δοθεί μία προθεσμία, δηλαδή αντί να παρακαλάς και να τρέχεις μέχρι από τις 15 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου να σου δοθεί αυτή η παράταση και είναι επίσημο το δικό σας το αίτημα, να δοθεί μέχρι τέλους του χρόνου για να τελειώνουμε. Και βέβαια δεν ευσταθεί και αυτή η δικαιολογία στις μέρες μας, ότι ξέρετε, επειδή καταλαβαίνουμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση του κόσμου, ουσιαστικά και σε ελεύθερη μετάφραση αυτό λέει, ότι εμείς δίνουμε μεγαλόκαρδα αυτή την προθεσμία, συγγνώμη, αλλά σε 15 μέρες δεν θα βελτιωθούν τα οικονομικά κανενός. Λυπάμαι που το λέω, εκτός και αν ζούμε σε άλλο με πλανήτη. Ναι, νομίζω ότι η δικαιολογία δεν ευσταθεί. Απλά δόθηκε μια δικαιολογία μέσω της πίεσης όλων των φορέων, των βουλευτών που είπατε κι εσείς, και του νομού μας, όλης της Κρήτης, από όσο γνωρίζω, και της περιφέρειας και των Δήμων, όλοι σε αυτή την κατεύθυνση ήμασταν κοινά και προφανώς μέσω αυτής της πίεσης δόθηκαν μόλις αυτές τις 15 μέρες. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να διευκρινίσω προς τους πολίτες ότι καταρχήν είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο όπως το κτηματολόγιο και είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Φυσικά δεν πρέπει να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους, φυσικά πρέπει να προχωρήσουν τις όποιες αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες, φυσικά και πρέπει να προχωρήσουν στη δήλωση του κτηματολογίου, ειδικά στο Ηράκλειο που
Κάποια στιγμή το είχαμε πει ότι είναι γύρω στο 16%. Την Τετάρτη έχουμε πει σε ένα σεμινάριο στο τεχνικό επιμελητήριο, όπου γίνεται η τελευταία ανάρτηση στο Λαφτίθι, η οποία έχει ολοκληρωθεί και θα γίνει για τις τελευταίες διορθώσεις για 2 μήνες μέχρι τις 4 Σεπτέμβρη. Η Περιφερειακή Ενότητα Λαφτίθιου θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις ενστάσεις του για τους σηματογραφικούς χάρτες. Όλα αυτά πάνε παράλληλα, κυρία Δουλειαράκη. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι στους πολίτες, τα έχουν μπροστά τους, βρίσκονται φυσικά σε μια δύσκολη κατάσταση σε κάθε περίπτωση για να το κάνουν με τους ρυθμούς τους οποίους επιβάλλει η πολιτεία. Είναι όμως μια μνημονιακή υποχρέωση, έτσι κι αλλιώς, της χώρας ως την ολοκλήρωση του χρηματολογίου και των δασικών χαρτών. Τι κρίμα. Ακόμα μία φορά, κύριε Ταβερναράκη, τι κρίμα. Δηλαδή, μνημονιακή υποχρέωση για να κανονίσουμε τα του σπιτιού μας, όταν χρόνια πριν φώναζαν εκείνοι που ήξεραν ότι πρέπει να διευθετηθούν όλα αυτά τα πράγματα, διότι θα τα βρίσκαμε μπροστά μας. Κοιτάξτε να δείτε πώς γίνεται και σε τι λάθος χρόνο γίνεται, έτσι. Είπαμε πραγματικά και εγώ μαζί σας, που το λέω και μόνο ότι είναι, δυστυχώς όμως είναι, ισχύει. Αυτό το γνωρίζετε και πολύ καλά. Και δυστυχώς έπρεπε κάποιοι να έρθουν να μας πούν ότι παιδιά βάλτε. Ναι, γιατί εμείς από μόνοι μας για ψηφοθυρικούς λόγους ο καθένας δεν θέλαμε να το κάνουμε όταν έπρεπε και τώρα τα βρίσκουμε μπροστά μας και την πληρώνουν. Ποιοι την πληρώνουν? Εκείνοι που σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα πραγματικά να κινηθούν έτσι όπως πρέπει να κινηθούν. Τι κρίμα για άλλη μια φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μέχρι 31 Ιουλίου, εάν δεν δοθεί άλλη παράταση παρά και το δικό σας το αίτημα. Κρίμα επίσης που ο θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους, πόσα κρίμα θα πω σήμερα κύριε Ταβερναράκη, δεν εισακούγεται όταν του λένε πηγαίνετε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2022, γιατί ακόμα ούτε τις επιτροπές αντίρρησης δεν έχουμε σε ετοιμότητα ουσιαστικά για να μπορέσουν να ελέγξουν τις όλες αιτήσεις, αλλά λέτε εσείς τουλάχιστον βάλτε το στη διαδικασία ως πρόδειλο λάθος για να έχετε τη δυνατότητα, εάν και εφόσον δοθεί άλλη παράταση ή αν δεν δοθεί, να είσαστε εντάξει στους χρόνους, γιατί είναι η υποχρέωσή σας. Αυτό. Σωστά, κύριε Δουλειαράκη. Εγώ νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση δώσαμε αυτή την πληροφόρηση στους πολίτες. Εμείς καλούμε εκ νέου την πολιτεία να δοθεί η παράταση μέχρι τέλος του χρόνου για να δοθεί η δυνατότητα πραγματικά να προχωρήσουν στις αντιρρήσεις τους και οι πολίτες αλλά και οι συνάδελφοι μηχανικοί και οι δικηγόροι, οι συμβολιογράφοι που πρέπει να κάνουν κάποιες διαδικασίες. Έχουν εμφανιστεί προβλήματα σε ιδιοκτησίες τις οποίες δύσκολα επιλύονται. Θεωρώ ότι το 31 δεκάτου δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά δυστυχώς υπάρχει και η πίεση, σας είπα, το λόγο προηγουμένως, ώστε να ολοκληρωθεί στο δυνατό συντομότερα. Νομίζω όμως ότι οι συνθήκες επιβάλλουν να προχωρήσει η παράταση μέχρι τις 31 δεκάτου. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως ακριβώς είπατε και εσείς, οι πολίτες να προχωρήσουν στην υποβολή των αντιρρήσεων με τους δύο τρόπους που είπαμε. Είτε με το πρόδειλο σφάλμα, είτε κανονικά συμπληρώνοντας την αίτηση, υποβάλλοντας μόνο την νομική δέσμευση που έχουν, την νομική κατοχήρωση που έχουν για την κάθε ιδιοκτησία, είτε συμβόλαιο, είτε ε9, και να συμπληρώσουν το φάκελο αργότερα για να έχουν τη δυνατότητα να έχουν την ολοκλήρωση της υποβολής αντιρρήσεων, όπως είπατε προηγουμένως εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να